Τον περασμένο αιώνα ήταν τρεις οι μεγάλες προκλήσεις. Η μηχανική του μικρού κόσμου, η κβαντομηχανική, η μηχανική των μεγάλων ταχυτήτων, η σχετικότητα, και των μεγάλων αποστάσεων, η γενική σχετικότητα, η κοσμολογία, και ψηλαφίσαμε και λίγο την πολυπλοκότητα της φύσης. Σήμερα νομίζω ότι εκτός από την κβαντική βαρύτητα, που είναι ένα πρόβλημα που προς το παρόν δεν έχουμε κάποια γόνιμη ιδέα, παρά μόνο βάζουμε κοντά την κβαντομηχανική με τη σχετικότητα και προσπαθούμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις, οι μεγάλες προκλήσεις είναι να καταλάβουμε πώς εκφράζεται το μαγικό πρόγραμμα που έχουμε στα γονίδια μας και δίνει το φαινότυπο. Αυτή η έκφραση δεν μπορεί να γίνει με μηχανιστικό τρόπο, δηλαδή το αλφα γονίδιο παράγει αυτές τις πρωτεΐνες και δημιουργείται αυτό το ωραίο πρόσωπο. Το ωραίο πρόσωπο αυτό ή το ωραίο μυαλό διαμορφώνεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μυστήριο της ζωής λειτουργεί όπως και το διαδίκτυο. Οι προκλήσεις του περιβάλλοντος είναι τα ερωτήματα που θέτουμε στο μηχανισμό. Και η ανταπόκριση των γονιδίων δημιουργεί τους φαινοτύπους. Είναι δηλαδή ένας διαρκής διάλογος η ζωή, όπως είναι και η κυκλοφορία της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η συνείδηση. Η συνείδηση είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχει μόνο ο άνθρωπος. Τα ζώα μαθαίνουν. Εμείς όμως κάνουμε ερωτήσεις. Κάνουμε ερωτήσεις και παρεμβαίνουμε στο περιβάλλον. Έτσι έχουμε μια συνειδητή επεξεργασία στα δεδομένα. Σημασιοδοτούμε τα δεδομένα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της φύσης που το βλέπουμε τώρα. Η φύση δεν διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα συντακτικά, δηλαδή παίζοντας με τα σύμβολα ή με το επίπεδο που εκδηλώνεται η πολυπλοκότητα. Σημασιοδοτεί τα πολυπίκυλα φαινόμενα και έτσι μπορεί και τα διαχειρίζεται. Αυτό πάει να γίνει τώρα στον παγκόσμιο ιστό, με το σημασιολογικό web, όπως λέμε. Το 1993 που μαζί με τον Μακαρίτη, τον Μιχάλη τον Δερτούζο, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια ώστε να ιδρύσουμε το World Wide Web Consortium με διευθυντή τον Tim Berners-Lee. Κανείς μας δεν είχε προβλέψει το μέγεθος και το εύρος της εξάπλωσης και της διείσδυσης. Πιστεύω ότι το σημασιολογικό web θα επιτρέψει την διάχυση της γνώσης, γιατί θα έχουμε μια κοινή οντολογία και η επεξεργασία θα γίνεται σημασιολογικά. Ο αρχικός σχεδιασμός δεν είχε λάβει σοβαρά υπόψη τα θέματα ασφάλειας, αξιοπιστίας, και σαν αποτέλεσμα τώρα πρέπει να ενσκύψουμε και να δούμε πώς να διορθώσουμε ή να ξεκινήσουμε από τώρα επερχόμενες δομές που θα λαμβάνουν αυτό υπόψη. Το διαδίκτυο σήμερα είναι έτοιμο για να έχει μαθηματική επεξεργασία. Αυτό το λέει ο ίδιος ο ιδρυτής του, ο Tim Berners-Lee, εδώ και 4-5 χρόνια. Και καλεί τους μαθηματικούς σε όλο τον κόσμο να ασχοληθούν με αυτό το πεδίο, και πράγματι όσοι το τολμήσαμε είμαστε ενθουσιασμένοι, διότι είναι ένα πεδίο γεμάτο εκπλήξεις και προκλήσεις, και επιτρέψτε μου να πω ότι τα μαθηματικά που ξέρω δεν αρκούν για το διαδίκτυο. Πρέπει να φτιάξουμε καινούρια μαθηματικά. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι, μάλλον θα έχουμε δύο ενότητες ακόμα. Η μία είναι να μιλήσουμε γενικά για τα μαθηματικά και η άλλη να μιλήσουμε για το έργο σας χρόνο που μας έμεινε. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από τα μαθηματικά λίγο, έτσι. Εσείς τώρα τι πιστεύετε ότι τα μαθηματικά, αυτό που λέμε τα μαθηματικά και η φύση τους, τι είναι τα μαθηματικά? Είναι αυτό που έλεγε και ο Πλάτωνας, υπάρχουν σε έναν κόσμο πραγματικό, και εμείς των ιδεών δηλαδή, και εμείς εδώ έχουμε απλώς τις εικόνες τους, ή είναι κάτι τα οποία τα φτιάχνουν οι άνθρωποι? Κάθεται λοιπόν ο κύριος Χριστοδούλου
με το δυνατό μυαλό που έχει ένα απόγευμα και διαμορφώνει μια θεωρία μαθηματικών, την οποία παρουσιάζει και είναι καθόλου άψογη. Ξεκινάει δηλαδή, ξέρει τι σημαίνει ορισμός, τι σημαίνει αξίωμα, τι σημαίνει πόρισμα, τι σημαίνει θεώρημα, τι σημαίνει απόδειξη. Δομεί λοιπόν ένα σύνολο σε έναν χώρο που του αρέσει και το παρουσιάζει και αυτό το πράγμα είναι μαθηματικά, ή ο κύριος Χριστοδούλου, ή το πει, ποιος το βρήκε, ο Όιλερ. Ο Αρχιμίδης το πει. Το πει, ναι. Ο Αρχιμίδης λοιπόν. Εντόπισε το πει. Το πει, το βρήκε ο Αρχιμίδης επειδή ήταν ο Αρχιμίδης, ή το πει υπήρχε και κάποιος άλλος με τον Αρχιμίδη θα το έβρισκε. Το πει... Υπάρχουν τα μαθηματικά ή τα φτιάχνουμε. Το πει υπήρχε, εφόσον υπήρχε ο κύκλος και... Άρα λοιπόν υπήρχε η... το μήκος της περιφέρειας, υπήρχε και η διάμετρος. Απλώς κανείς πρώτου Αρχιμίδη δεν μπορούσε να βρει το λόγο αυτόν. Ναι. Να βρει κάποια μέθοδο να προσεγγιστεί ο λόγος όσο θέλουμε. Δηλαδή μια μέθοδος όχι με βάση τη μέτρηση όπως κάνουν οι Αιγύπτιοι, αλλά με βάση τους υπολογισμούς. Ναι. Και να βρεθεί με όση ακρίβεια θέλει κανείς. Αυτό το βρήκε ο Αρχιμίδης με τον Αρχιμίδιο αλγόριθμο και νομίζω ότι είναι ένα εκπληκτικό πράγμα, γιατί συνδυάζει ας πούμε αυτή η εργασία του Αρχιμίδη κύκλου μέτρησης που λέμε τώρα, είναι κάτι το καταπληκτικό, γιατί συνδυάζει τη γεωμετρία και τη μουσική. Δηλαδή αυτός το βρήκε παίρνοντας, αρχίζοντας από ένα ζεύγος, μία είναι μία υπερεκτίμηση, μία υποεκτίμηση ας πούμε, του πει, και η μία αντιστοιχεί σε ένα, η υπερεκτίμηση σε ένα περιεγραμμένο πολύγωνο, η υποεκτίμηση σε ένα εγγεγραμμένο πολύγωνο. Και από αυτό τώρα κατασκευάζει δύο νέα ζεύγη, τα οποία είναι ένα πολύγωνο, κανονικό πολύγωνο πάλι, με το διπλό αριθμό των πλευρών. Και η μεν υπερεκτίμηση, το έχει γραμμένο. Το ένα είναι ευθύνον, το άλλο αύξο. Ναι, είναι ο αρμονικός μέσος λόγος των δύο προηγουμένων, έτσι, ο αρμονικός, και η δε υποεκτίμηση, το εγγεγραμμένο, είναι ο γεωμετρικός μέσος λόγος αυτού που μόλις τώρα βρήκαμε με το προηγούμενο υποεκτίμηση. Και κάνοντας αυτό, αυτή την διπλή αλληλουχία συνέχεια, έτσι, αλλεπάλληλα, δηλαδή από ένα ζεύγος παίρνουμε ένα καινούριο ζεύγος. Φτάνει στον κύκλο. Φτάνει στον κύκλο, συγκλίνουν αυτά στον κύκλο. Είναι η περίφημη μέθοδος της... του αρμονικογεωμετρικού μέσου όρου. Μέσου όρου αρμονικός και γεωμετρικός. Ο αρμονικός προήλθε από τη μουσική. Γιατί είναι ακριβώς η ενδιάμεση νότα. Μεταξύ σε δύο νότες. Το αντίστροφο του αρμονικού μέσου όρου είναι το αριθμητικός μέσος όρος των αντιστρόφων. Είναι από τη μουσική. Και ο γεωμετρικός είναι ότι αυτό είναι πιο απλό. Θα βρούμε δεδομένων δύο μυκών, θα θεωρεί σαν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, να βρεις ένα τετράγωνο με το ίδιο βαδόν. Αυτό είναι ο γεωμετρικός. Το θέμα ότι βρήκε, σοφίστηκε μια τέτοια ακολουθία που συνδυάζει ας πούμε μια έννοια της γεωμετρίας με μια της μουσικής και αυτό καταλήγει στο πι, δεν το σκέφτηκε κανείς πρώτου Αρχιμίδης. Είχε συνείδηση αυτό που λέτε. Βέβαια, πλήρη. Είχε. Ναι.